Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας ο Εγχείο εορτάζει στις 5 Ιουνίου εκάστου έτους. Γεννήθηκε στη Σμύρνη και ο πατέρας του καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και ονομάζόταν Χατζή Κωνσταντής. Η δε μητέρα του από τη Σμύρνη και ονομαζόταν Μαρία. Ο ίδιος παντρεύτηκε το έτος 1788 μετά Χριστόν. Μπλέχτηκε όμως στην Έφεσο με άλλη χριστιανή γυναίκα και κάποια μέρα συνελήφθη σαν επαυτοφόρο. Ο Άγιος και οι ιερωμένοι του αρνήθηκαν την πίστη τους ενώπιον του Κρητή. Ο Μάρκος γρήγορα αισθάνθηκε τύψη συνειδήσεως για την εξωμοσία του και πήγε με δάκρυα και εξομολογήθηκε σε κάποιο πνευματικό, ο οποίος τους διευκόλυνε να φύγουν στη Σμύρνη. Από εκεί αφού εβαπτίστηκαν σε πλοίο που πήγαινε στην Τεργέστη, το 1792 αποβιβάστηκαν στη Βενετία όπου χρήστηκαν με Άγιο Μύρο, κοινώνησαν και παντρεύτηκαν. Αργότερα ο Μάρκος αφού περιπλανήθηκε σε διάφορους τόπους, αποφάσισε να μαρτυρήσει για τη χριστιανική πίστη και επέστρεψε στη Χίο και από εκεί στην Έφεσο. Στην πόλη αυτή συνάντησε τον πνευματικό του και εξομολογήθηκε των πόθων του. Αλλά ο πνευματικός του τον απέτρεψε λόγω ανοικοδομήσεως του νέου ναού και του πρόσφατου τότε μαρτυρίου του Αγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου. Οι Τούρκοι ήταν πολύ εξαγριωμένοι και θα γκρέμιζαν το ναό αυτό, οπότε ο μάρτυρας αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Χίο. Εκεί αφού προσευχήθηκε και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων πήγε στο Κριτήριο, όπου με θάρρος κήρυξε τη χριστιανική του πίστη. Παρά τις κολακίες του Κρητή, ο μάρτυρας παρέμεινε αμετάπιστος. Τότε τον έκλεισαν στη φυλακή, όπου υπέστη σκληρά και ανελαίει τα βασανιστήρια. Όταν για δεύτερη φορά τον οδήγησαν στον Κρητή, ο Μάρκος και πάλι ομολόγησε τον Χριστό. Οι Τούρκοι, εξαγριωμένοι, τον γκρέμισαν από τις σκάλες και τον έκλεισαν πάλι στη φυλακή, όπου αυτή τη φορά τον βασάνισαν ακόμα πιο φρικτά. Αλλά ο Μάρκος, αντί να αγωγίζει, έψαλε ευχαριστημένος. Οι χριστιανοί της Χίου, όταν έμαθαν την υπομονή του μάρτυρα, άρχισαν να νηστεύουν και να προσεύχονται στον Θεό για να τον ενισχύσει στο μαρτυρικό του αγώνα. Ο Μάρκος, αφού κοινώνησε και πάλι των αχράντων μυστηρίων, μέσα στη φυλακή για τρίτη φορά ομολόγησε τον Χριστό μπροστά στον Κρητή. Τελικά τον οδήγησαν στον τόπο της εκτέλεσής του και τον αποκεφάλισαν στις 5 Ιουνίου του 1801, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 το πρωί στην Χίο. Τότε όλοι οι χριστιανοί της Χίο έψαλαν ύμνους ευχαριστήριους στο Θεό για την λαμπρή μαρτυρία του νεομάρτυρα Μάρκου, το απολυτικιόν του. Πάσαν έφρανα στην ίσον Χίο, μάρτης ένδοξε Μάρκε Θεόφρον, ανάγκη ρίξας λαμπρός την ευσέβιαν και κατήσχυνα στην πλάνη την Βέβυλον, εν της εις λόγης και άθρης Θεόσοφε, όσουν έτυχες ούπερε πόθησα ήδη με μνημόνευε ημών των εφημούντων σε. Τα μεγαλυνάρια του. Έχων παρησία προς τον Θεόν τόσοι προστρεχόντων, τα αιτήματα συμπαθώς, τα προσωτηρία δίδουτε σε πρεσβείες, Μάρκε νέο μαρτύρων το εγκαλόπισμα. Χάρη των ιαμάτων παραθεού, ηλιφός παμάκαρ θεραπεύεις παθηδινά, διότι σεν πίστη σε επικαλουμένης, θεραπεύσοντα πάθη ψυχής και σώματος.